Κεφάλαιο 3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη. Μετά τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, στις περιοχές που έμειναν έξω από τα σύνορά του, συνεχίστηκαν τα επαναστατικά κινήματα με σκοπό την απελευθέρωσή τους από την Οθωμανική κυριαρχία. Ιδιαίτερα στη Μακεδονία και στην Κρήτη, οι επαναστατικές ενέργειες ήταν πολλές. Το 1854 οργανώθηκε στη Μακεδονία επαναστατικό κίνημα εναντίον των Οθωμανών, με τη συμμετοχή εθελοντών από την ελεύθερη Ελλάδα. Τη στρατολογία, τον εφοδιασμό και την αποστολή εθελοντών αναλάμβαναν συνήθως μυστικές εταιρείες από την ελεύθερη Ελλάδα, όπως η Αδελφότης και η Εθνική Άμυνα, καθώς το ελληνικό κράτος υιοθετούσε επίσημα ουδέτερη στάση. Παλιοί και έμπειροι αγωνιστές, όπως ο Θεόδωρος Ζιάκας και ο Τσάμις Καρατάσος, μαζί με ντόπιους Μακεδόνες πολέμησαν εναντίον των Τούρκων, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Μακεδονία ύστερα από μεσολάβηση των μεγάλων δυνάμεων και κάτω από την πίεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1878, Έλληνες επαναστάτες από την ελεύθερη Ελλάδα και τη Μακεδονία ξεσηκώθηκαν και κήρυξαν την ένωσή της με το ελληνικό κράτος. Ο λοχαγός Κοσμάς Δουμπιώτης αποβιβάστηκε στο λιτόχωρο της Πιερίας με εθελοντές. Με τη βοήθεια του επισκόπου Κίτρους Νικολάου, οι επαναστάτες αντιμετώπισαν πολυάριθμες τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά τελικά ιτήθηκαν και διασκορπίστηκαν. Παρόλο που η επανάσταση στη Μακεδονία το 1878 απέτυχε, η ελληνική κυβέρνηση την επικαλέστηκε στο συνέδριο του Βερολίνου για να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις να μην παραχωρήσουν την περιοχή στη Βουλγαρία που την διεκδικούσε. Έτσι, η Μακεδονία παρέμεινε επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Παρακινημένη από την προσάρτηση των Επτανήσων στο ελληνικό κράτος, επαναστάτησε το 1866 η Κρήτη, ζητώντας να ενωθεί με την Ελλάδα. Η Κρητική Επανάσταση κορυφώθηκε με το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι. Στη Μονή Αρκαδίου, κοντά στο Ρέθυμνο, κλείστηκαν επαναστάτες για να αντιμετωπίσουν τα τουρκικά στρατεύματα. Εκεί κατέφυγαν και γυναικόπαιδα για να προστατευθούν. Οι πολιορκημένοι, για να μην εχμαλωτιστούν από τους Τούρκους, ανατινάχθηκαν τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Το ολοκαύτωμα στο Αρκάδι σκόρπισε μεγάλη συγκίνηση στη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, μετά από σύσκεψη των μεγάλων δυνάμεων, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να μην υποστηρίζει επαναστατικά κινήματα εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και να πληρώσει αποζημίωση στους Οθωμανούς. Το 1896 η Μακεδονία και η Κρήτη εξεγέρθηκαν ταυτόχρονα, αλλά οι πολεμικές επιχειρήσεις διακόπηκαν και πάλι, μετά από παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων. Ως αντάλλαγμα, ο Σουλτάνος υποχρεώθηκε να παραχωρήσει αυτονομία στην Κρήτη. Οι ενοπλοί αγώνες, αν και με καθυστέρηση, άρχισαν να δικαιώνονται.